Η πλατεία συντάγματο κάθε χρόνο από την εποχή που άνοιξαν τα σύνορα στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Και ήλθαν στη χώρα μα τα πρώτα κύματα Αλβανών μεταναστών. Μέχρι σήμερα την παραμονή τη πρωτοχρονιά γεμίζει μετανάστε. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έντονε αντιδράσει προκάλεσαν όμω οι εικόνε που είχαν κάνει το γύρο του διαδικτύου κατά την αλλαγή του χρόνου στην κεντρική πλατεία τη Αθήνα, όπου χιλιάδε Πακιστανοί γιορτάσαν την έλευση του νέου χρόνου την ώρα που οι Έλληνε τελούσαν υπό και σαν μην έφταναν αυτά, απευθύνονταν με ύβρι και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, καλώντα τον να έρθει μαζί του στο Σύνταγμα και υβρίζοντά τον. Την ίδια στιγμή, ο Ανιψιός του Πρωθυπουργού και Δήμαρχος Αθηναίων βρισκόταν στο δικό του πλανήτη διασκεδάζοντα με σάκι ρουβά. Για τι εικόνε με του συνοστισμένου μετανάστε, χωρί προστατευτική μάσκα, μίλησε το πρωί στον Αντένο ο Υπουργό Ανάπτυξη κύριος Άδωνη Γεωργιάδης. Οι εικόνε αυτέ είναι εντελώ απαράδεκτε. Μόλι τι είδα, εγώ κάλεσα την αστυνομία και μου είπαν ότι αυτό κράτησε περίπου μισή ώρα. Προσέδεσε πω οι αστυνομικοί του είπαν ότι έγινε ενημέρωση, ότι δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση λόγω των μέτρων για την πανδημία και μέσα σε μισή ώρα είχαν φύγει οι συγκεντρωμένοι από την πλατεία Συντάγματο. Κάθε χρόνο συμβαίνει αλλοδαπή να βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματο για την αλλαγή του χρόνου. Από το 2000 είδα πλάνα στο YouTube, καθώ οι Έλληνε είναι στα σπίτια για την αλλαγή του χρόνου, συμπλήρωσε ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, ο πρέσβη επιτιμή κύριος Περικλή Νεάρχου με ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook προσπερνάει το παιχνίδι των εντυπώσεων και εστιάζει στην ουσία. Κάνει λόγο για λιβανοποίηση τη Ελλάδο με την παράνομη μετανάστευση και σχολιάζει μεταξύ άλλων οι σκηνέ τη πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα με πρωταγωνιστέ του Πακιστανού και άλλου παράνομου μετανάστε. Έστειλαν ένα σαφέ και ανησυχητικό μήνυμα για το πού πάει η πόλη και η χώρα αν δεν αφυπνιστεί εγκαίρω ο ελληνικό λαό και δεν αντιδράσει στις ολέθριε πολιτικέ που εφαρμόζουν οι πολιτικοί του ηθήνοντε υπό το πρόσχημα ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών δίθεν πολιτικών για του πρόσφυγε. Η μετατροπή στη συνέχεια τη Πρατεία Συντάγματο σε επίκεντρο δραστηριοτήτων παράνομων μεταναστών στην Αθήνα, ιδιαίτερα των Πακίστανων, δείχνει αφενό την κλιμάκωση ενό προβλήματο με τη συνέχεια αύξηση του αριθμού των μεταναστών και αφετέρου μια περίεργη πολιτική ανοχή που φτάνει τα όρια τη ανομία. Η πολιτική αυτή δεν έχει επιδειχθεί μόνο απέναντι σε παρανόμους μετανάστες. Επιδεικνύεται και απέναντι σε εγχώριες ομάδες, που λειτουργούν και δρούν με πλήρη ασυδοσία, προβάλλοντα ω δίθεν και εκτιμένο δικαίωμα την παράνομη συμπεριφορά. Με τη συνέχιση τη πολιτική αυτή και τη μη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον έλεγχο τη παράνομη μετανάστευση και την επαναπροώθηση όσων δεν είναι πραγματικά πρόσφυγες, αφήνεται μία ανάρκη στα θεμέλια τη χώρα που παραπέμπει σε ένα είδο λιβανοποίηση. Ο ελληνικό λαό πρέπει δυστυχώ να γίνει πάλι πρωταγωνιστή για την αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματο. Οι πολίτε πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία για τη δημιουργία σε όλη τη χώρα συντονιστικών επιτρόπων αγώνα. Η χώρα έχει ανάγκη από μια συγκεκριμένη εθνική πολιτική και στρατηγική που θα εκφράζει τη θέληση των πολιτών τη και του ελληνικού λαού και όχι να υποτάσσει τη χώρα σε ξένε στρατηγικέ εθνική αποδομή έω και μουσουλμανικού απικισμού με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.